Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τι πράγμα. Μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μάθημα. Μια είδηση. Είναι εκπεμπόμενο μήνυμα προς τους μαθητές. Μια είδηση. Η εκπαίδευση. Μια είδηση. Μισό λεφτό θα σας πω και κάτι προσωπικό. Αν μου το επιτρέψετε. Αν μου το επιτρέψετε. Για τα παιδιά. Καταρχάς την είδηση να πούμε ότι σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες, ο κύριος Σαμαράς ζήτησε την παραίτηση του κυρίου Στήλιου. Εκεί θα ερχόμαστε. Με τα όσα ζήτησε στη Βουλή. Εγώ σας λέω αυτή είναι η πληροφορία της στιγμής. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Μου την έστειλε ο συναδελφός μου από το New Post. Ένα λεπτό. Να πω κάτι προσωπικό. Βεβαίως, και κάτι προσωπικό. Ένα λεπτό. Εγώ από το 1974 μέχρι το 1978 ήμουν συνδικαλιστής στα σχολεία, στο μαθητικό κίνημα. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Απευλήθηκα από το δικαιάριο. Ήταν γυμνασιάρης τότε, δεν είχαμε λύκειο εμείς τότε. Από όλα τα σχολεία. Για τις 17 Νοέμβρη οργανώσαμε παράνομη γιορτή. Συνεπώς, η άποψή μου είναι ότι οι νέες ιδέες, η νέα γενιά πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να βγαίνει μπροστά και να μην τους κόβουμε τα φτερά. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Όμως, γιατί τότε μην ξεχνάς, πάνω μου αν μου τρέψει το ελληνικό, ήταν και τα πράγματα και η Χούντα ακόμα δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα τοπία. Τώρα, φτάσαμε στο σημείο όπου η γνώση, η πληροφορία είναι απαραίτητα εφόδια για τα νέα παιδιά σε αυτό το πεδίο ανταγωνισμού. Δεν θα συμφωνήσω με τις καταλήψεις. Θα συμφωνήσω όμως με το γεγονός ότι πρέπει η νεολαία να αντιδρά υπό την έννοια δηλαδή της διατύπωσης θέσεων και απόψεων για αυτό που τους αφορά, να ακουστούν και οι δικές τους φωνές. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει περιορισμός, όχι όμως να βάλουμε λουκέτα στα σχολεία όπως έκαναμε εμείς το 1976 και με στείλα αναδιάβαστο. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό. Συγγνώμη για το προσωπικό, αλλά το ξεκαθαρίζω για να ξέρουμε και ο καθένας μας τι είναι σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Μέσα, κρατάμε έτσι, λοιπόν, τον πυρήνα της προσέγγισής σου, τον οποίο εγώ τον προσυπογράφω. Ότι η νεολαία έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλάει για τα προβλήματά της. Αυτή είναι η πρωτοπόρη. Αυτή είναι η πρωτοπόρη πάνω μου. Η νεολαία είναι η πρωτοπόρη. Εσείς αγκαλιάζετε καταλήψεις. Όχι, η μορφή λοιπόν είναι κάτι που ανάλογα τη συγκυρία επιλέγεται. Είναι από προσανατολιστικό και το είπα και εισαγωγικά. Είναι λάθος να εστιάζουμε εκεί και να μην βλέπουμε ότι πώς απαντάει η παιδεία. Όχι. Η επίσημη πολιτεία. Ξέρεις που είναι το λάθος. Έστειλε ασφαλίτες με πολιτικά στο χολαργό να πιάσουν χωρίς επίδειξη ταυτότητας. Τα ακούσαμε, τα δικά σας. Το άκουσα. Να βάλουν σε πολιτικά αυτοκίνητα μαθητές οι οποίοι δεν ξέραν που πηγαίνουν και τους πήγανε στο τμήμα. Μισό λεπτό. Εσείς πώς το βρίσκετε αυτό το μάθημα. Εγώ το αυτό το μάθημα παιδείας, πώς το βρίσκετε. Όχι, είναι λάθος, παιδί μου. Αυτό το μάθημα παιδείας. Μα ποιος το επικροτεί αυτό. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Δεν το επικροτεί κανείς. Επιτρέψτε μου, θέτω ερωτήματα. Εσύ τα θες ρητορικά γιατί είσαι γάτα. Και θες εδώ να τα θες ρητορικά για να. Και να τα απαντήσουμε όλοι μαζί. Αλλά περίμενε ένα λεπτό όμως. Ένα-ένα. Καταρχάς, θα συμφωνήσουμε σε ένα. Ότι η νεολαία είναι υποχρεωμένη, κατά τη δική μου την άποψη και κρίση και την ταπεινή μου γνώμη, να είναι μπροστά στην κοινωνία. Ναι. Δεν μπορεί να είμαι εγώ που είμαι 56 χρονών. Αυτός είναι. Δεν είναι 18 και 20. Ένα λεπτό. Δεν συμφωνώ. Την εισαγγελική παρέμβαση της κυρίας. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτά εγώ. Κοντζαμάνι. Δεν συμφωνώ, κύριε Σκουρλάκη. Δεν συμφωνώ όμως και με τις καταλήψεις και κλείνω το σχολείο. Θέλω ανοιχτό σχολείο και μέσα από γόνιμο διάλογο να βρίσκονται λύσεις και απαντήσεις. Με ανοιχτό με σχολείο. Γεγονός, αυτή η διαφορά. Υιοθετείτε τις καταλήψεις. Με το γεγονός ότι έχουν βρεθεί τα σχολεία όλο το χρόνο χωρίς σχολικούς φύλακες και υπάρχουν έκτοτε πάρα πολλές ζημιές που έχουν υπάρξει. Σας το ρώτησα και πριν, κύριε Σκουρλέτη. Συγγνώμη, σας το ρώτησα και πριν. Σας απάντησα. Αυτό σημαίνει για ένα ότι για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει τα σχολεία να είναι υποκατάληψη. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Δεν μπορεί να είναι. Είναι μια μορφή την οποία κάθε φορά σας είπε ότι μετά δεν μπορεί να είναι μια αποχή. Ούτε σε ένα αρέστορα. Μπορεί να είναι μια καθιστική διαμαρτυρία. Άλλο. Δεν είναι ότι δεν. Κοιτάξτε να δείτε. Κάνετε λάθος. Επειδή δημοσιολογείτε. Και άρα και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε ένα λόγο, διαμορφώνετε εικόνα εδώ πέρα και αντίληψη. Έτσι δεν είναι. Εμείς σας ρωτάμε να τοποθετήσετε. Πάτε να ασχολείστε με το περίβλημα. Κοιτάξτε την ουσία. Με το περίβλημα πέστε, ασχοληθήκαμε πέστε, τώρα. Λοιπόν, γιατί μας αδικεί. Συμφωνείτε. Μας αδικεί. Συγγνώμη. Μας αδικεί. Και δεν είναι προσωπικό. Κύριε Σκουρλέτη. Και δεν είναι προσωπικό. Γιατί εσείς τι είπαμε. Είπα εσείς οι δημοσιογράφοι. Το αν ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί ή όχι τις καταλήψεις. Αυτό είναι σαχλαμάρα. Το αντιπαρέχομαι. Σαχλαμάρα το λένε όλοι.
Ήρθε ο κύριο Κορίτη εδώ και τα είπε. Πριν από λίγο ο κύριο Λοβέρδο με την παραγγελία που έδωσε. Γιατί δεν ρωτάτε τον Μπάρμπα μου τον ψεύτη. Γιατί να το ξαναπώ. Γιατί δεν ρωτάτε τον Μπάρμπα μου τον ψεύτη. Μην τον καταβάσουμε. Μάλιστα. Μα είναι δυνατόν. Πέστε μου εκ μέρου τη παρούσα κυβέρνηση. Είναι η άποψή του αυτή. Πότε μία κινητοποίηση δεν έχει χαρακτηριστεί ω υποκινούμενη. Όταν δεν θέλει η κυβέρνηση να μιλήσει για τον πυρήνα των προβλημάτων, για τα προβλήματα, πετά υποκινούμενη. Εγώ θα σα απαντήσω πότε μία κινητοποίηση καταδικάστηκε και αποσύρθηκε. Και πότε σε μια κινητοποίηση δεν συμμετείχα στην ελεύθερη. Δεν την υποκινεί. Εγώ δεν χρησιμοποίησα καταρχάς αυτή τη φράση γιατί είμαι εναντίον και των θεωριών. Ο Βορύδης είπαμε το πρωί. Μπορώ να μιλήσω. Εγώ μια φορά μπορώ να μιλήσω. Αυτό που υποκινεί. Άσε με να μιλώ. Και εγώ λέω. Μπορεί να μην την υποκινεί. Ωστόσο όμως λέω ότι η ιδεολογική πλατφόρμα και το πολιτικό φάσμα το οποίο καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το υποκινεί μεν, αλλά από την άλλη πλευρά είναι στο πλαίσιο των δράσεών του και οι καταλήψεις. Τη εγκρίνει. Πριν από λίγο. Δηλαδή, τι παραπεί υποκοινώ. Άμα εγκρίνω εγώ να κάνουμε κατάληψη στο Sky, τι υποκοινώ, αφού το λέω. Για να περάσουμε στο άλλο λαθό. Ναι, είναι μία προσέγγιση η οποία είναι την αρχή μέσα στη μέση λάθος. Μία παύση εκμέδιση. Για να πάμε στο θέμα του κ. Στέλιου. Αυτό που είπες. Λίδα Μπόλα. Ναι, αυτό που λέγατε κι εσείς, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Στήλιος κατευθύνεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς έχει ζητήσει την παραίτησή του. Επομένως πηγαίνει εκεί προφανώς να υποβάλει την παραίτησή του μετά τα όσα προηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα. Τον κρατήσω. Και πάμε. Να σας σχολιάσω λίγο αυτό. Νομίζω ότι συνδέεται με τα προηγούμενα. Ένα σχόλιο γιατί έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση. Έχω δει και τη συγγνώμη. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Πώς τα φέρνει έτσι ο διάολος και την ημέρα που συζητάμε για την εκπαίδευση. Ο υφυπουργός παιδείας βγαίνει μέσα στη Βουλή και με έναν χυδαίο τρόπο επιτίθεται σε μία συναδέλφισά του και το παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι ο κύριος Κασιδιάρης, ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης. Αυτό το μήνυμα πώς το βλέπετε εσείς? Ο υφυπουργός παιδείας, ας αυτό τον άνθρωπο θα εμπιστευτούμε να είναι πολιτικός προϊστάμενος, τον είχε βάλει. Τον είχε βάλει και είναι χαρακτηριστικό του πολιτικού προφίλ. Είναι χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου, τώρα θα ζητήσω εγώ να μην διαφωνήσω. Όχι, μην λεπτό, που τους διώξατε μετά. Μισό λεπτό. Όταν είδατε ότι... Όταν ερχόμαστε στα σκούρα πετάγεστε. Είναι χαρακτηριστικό του πολιτικού προφίλ. Ναι. Ορισμένων μεγάλης μερίδας στελεχών της κυβέρνησης. Θέλω το λόγο επισήμως. Στελεχών της κυβέρνησης. Εμένα συνειρμικά μου ήρθε ο διάλογος του Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή. Και τώρα βρέθηκε λοιπόν ο κύριος Στήλιος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ναι. Και τόλμησε σε μια χυδαία, επαναλαμβάνω, επίθεση να επικαλεστεί το παράδειγμα του Χρυσαυγίτη και τις πρακτικές του. Ναι, ναι. Νομιμοποίηση δηλαδή αυτών των πρακτικών. Δεν είναι πρόκληση στη δημοκρατία. Δεν είναι πρόκληση στη δημοκρατία. Ένα λεπτάκι. Ωστόσο υπήρξε άμεση αντίδραση από πέμπτη την κυβέρνηση. Αλίμονο και να ήταν αλλαγή. Ένα λεπτό. Καταρχάς, εγώ δεν εγκρίνω αυτό που λες, δηλαδή ότι